Εξαιρετικά δύσκολος και με νέες προκλήσεις στην δημόσια υγεία προμηνύεται ο φετινός χειμώνας, με την ανησυχία και τον φόβο για ένα εποχικό ξέσπασμα να επιβεβαιώνονται μετά από 2 χρόνια ησυχίας λόγω περιορισμών ελαίου κορονοϊού. Οι προβλέψεις για κοκτέιλ κορονοϊού και εποχικών λοιμώξεων επαληθεύτηκαν και ήδη στα νοσηλευτήρια νοσηλεύεται ένας μεγάλος αριθμός παιδιών με έντονη και παρατεταμένη συμπτωματολογία στο αναπνευστικό ή και το γαστρεντερικό σύστημα. Γαστρεντερίτιδες, τα συμπτώματα από το αναπνευστικό, της ιώσης δηλαδή του αναπνευστικού, καθώς και την επιδημία της νόσου πυρών ποδών στόματος από τον ιό κοξάκι, οι οποίες εκδηλώθηκαν από τις αρχές Σεπτεμβρίου και συνεχίζουν να βρίσκονται σε δραστηριότητα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Με τους ειδικούς να εκφράζουν ανησυχία, καλώντας τους γονείς όπως είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γι' αυτό επισημέναμε την αναγκαιότητα της πιστής τήρησης των μέτρων υγειονομικής προφύλαξης. Τα παιδάκια να ξέρουν να πλένουν τα χεράκια τους, να χρησιμοποιούν αντισηπτικά, να τηρούν αποστάσεις. Και εννοείται βέβαια και ήδη οι γονείς, όταν έχουν ένα άρρωστο παιδάκι, να το κρατούν στο σπίτι. Για να απευθύνει η έκκληση για εμβολιασμό κατά της γρήπης και κατά του κορονοϊού προς αποφυγή δραματικής έκβασης. Λύσεις για διάσωση σοβαρών ποινικών.